Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Victoria 2. Σήμερα συνεχίζουμε την εκστρατεία με τον Εύξηνο Πόντο. Στο προηγούμενο επεισόδιο η Σοβιετική Ένωση έχασε αρκετές περιοχές της μέσα από τον πόλεμο που έγινε μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας. Οι Βρετανοί κατάφεραν να μπουν στη Σοβιετική Ένωση και να υπογράψουν συνθήκη η οποία ευνοούσε αυτούς. Και ένας από τους στόχους ήταν να διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση. Όπως τη γνωρίζαμε τουλάχιστον μέχρι και το προηγούμενο επεισόδιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα ξεσπάσει κάποια επανάσταση. Προς το παρόν λίγο δύσκολα, διότι έχουν ακόμη στρατεύματα οι Σοβιετικοί, δεν τα χάσανε όλα. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά το στρατό μας, να βελτιώσουμε λίγο τη στρατιωτική μας δύναμη. Περιμένουμε εδώ και αρκετά επεισόδια να βγουν καινούργια στρατεύματα. Υπάρχει έλλειψη στο εθνικό απόθεμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ίσως άμα βγαίναμε από τη σφαίρα περιοχής των Γάλλων, θα βοηθούσε αρκετά αυτό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι cordial η Μεγάλη Βρετανία στον Εύξηνο Πόντο. Έχουν τη δυνατότητα να μας βγάλουν από τη σφαίρα περιοχής. Είναι η χώρα η οποία είναι μοναδική cordial στον Εύξηνο Πόντο. Όλες οι άλλες είναι neutral, εκτός από την Γαλλία που είναι η σφαίρα leader του Εύξηνου Πόντου. Η Ινδία ίσως είναι μια χώρα η οποία θα μπορούσε να ασκήσει επιρροή. Το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Η σφαίρα περιοχής της είναι αρκετά κοντά με την επιρροή της Γαλλίας και σίγουρα είναι αρκετά κοντά στην επικράτεια του Εύξηνου Πόντου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Εύξηνος Πόντος είναι μια χώρα που θα μπορούσε να είναι ορμητήριο για την επέκταση της σφαίρας περιοχής της Ινδίας. Όπου μετά την απελευθέρωση από τη Μεγάλη Βρετανία έχει γίνει μια Great Power. Πολύ ωραία εδώ πέρα, βλέπω ότι έχουμε καινούργια στρατεύματα. Θα βγάλουμε κι άλλα στρατεύματα μόλις βγουν αυτοί εδώ πέρα. Πρέπει να έχουμε το νου μας μήπως γίνει κάποιος πόλεμος μεταξύ κάποιας Great Power και της Γαλλίας. Για να δούμε αν η Γαλλία αρχίζει να διαλύεται, να υπογράψουμε, να πάρουμε την απόφαση βασικά να φύγουμε από τη σφαίρα επιρροής τους μέσω αυτού εδώ πέρα του Decision. Καλύπτουμε τη μία προϋπόθεση που είναι να είμαστε σε Contrary Power. Μετά χαλώντας τη σχέση μας θα πάρουμε την απόφαση. Μπορούμε να βγάλουμε και άρματα μάχης. Οπότε θα πατήσουμε αυτά εδώ πέρα να βγουν ως άρματα μάχης. Να ενισχύσουμε τα στρατεύματά μας. Ίσως όχι όλες οι δεξιέρχες που θέλουμε, αλλά κάποιες από αυτές θα πρέπει να είναι άρματα μάχης. Ας αφήσουμε και λίγες για κάποια άλλη στρατιωτική μονάδα. Θα βγάλουμε λίγο μερικά στρατεύματα εδώ πέρα. Στρατός Ιράκ. Θα το ονομάσουμε. Όχι τίποτα άλλο, μπορούμε να ξεχωρίσουμε εδώ πέρα σε περίπτωση που θέλουμε να ψάξουμε. Ξέρουμε ότι εδώ είναι ο Ποντιακός στρατός και εδώ είναι ο στρατός Ιράκ. Ας πούμε, για κάποια μετακίνηση εδώ πέρα, πατάς αυτό εδώ πέρα και απευθείας πηγαίνει εκεί που θέλεις. Υπάρχουν τα campaign για την χορήγηση χρημάτων στους άνεργους του Εύξηνου Πόντου. Δεν θα πάρουμε αυτήν την απόφαση που σας έχουμε πει, διότι δεν έχουμε χρήματα. Η εξόρυξη έχει σταματήσει στα πετρέλαια εδώ πέρα και αυτό έχει δημιουργήσει ισχυρό πλήγμα στον Εύξηνο Πόντο, κυρίως στην οικονομία, αλλά έχουμε παγώσει λίγο. Από ναυτικό βλέπω ότι μπορούμε να βγάλουμε και από αυτά εδώ πέρα τα πλοία. Θα βγάλουμε μερικά από αυτά για να έχουμε περισσότερο χώρο, χωρητικότητα στο μεταφορικό μας ναυτικό. Βλέπω ότι δεν υπάρχει μια ισχυρή επανάσταση στην Σοβιετική Ένωση. Ο πόλεμος μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας έληξε.
οι Βούλγαροι καταφέραν να πάρουν αυτή εδώ πέρα την περιοχή. Υπάρχει και πόλεμος μεταξύ Ιουγκοσλαβίας και Αυστρίας. Βλέπουμε ότι οι Αυστριακοί ζητάνε τη Σλοβενία σαν περιοχή. Δεν ξέρω κατά πώς θα μπορέσουν να την πάρουν. Η Ιουγκοσλαβία έχει έναν αξιόλογο στρατό αυτή τη στιγμή. Τι μπορούμε να κάνουμε, ας κάνουμε αυτήν εδώ πέρα την εξέλιξη. Φασιστικό κόμμα, φασιστική δικτατορία και στην Αυστρία. Όπως βλέπουμε, τα καταφέρουν αρκετά καλά. Οι Ιταλοί κατέχουν τη μισή Αυστρία σχεδόν. Έχουν αυτές εδώ πέρα τις περιοχές, οι οποίες ανήκουν τυπικά στην Αυστρία. Η Ιταλία έχει ανεβεί στην τρίτη θέση, είναι μια great power υπολογίσιμη. Έχουμε αρκετά υψηλά τους φόρους. Αυτό εμποδίζει αρκετά την οικονομία μας. Δεν είναι καλό να έχουμε τόσο υψηλά τους φόρους για τόσο πολύ χρονικό διάστημα. Αλλά τι να κάνουμε κιόλας. Λίγο-λίγο χάνουμε τα χρήματά μας καθημερινά, διότι η οικονομία μας έχει κλωβιστεί στην σφαίρα περιοχής των Γάλλων. Για αρχή ήταν καλά, όπως γνωρίζουμε όλοι, αλλά τώρα πια τα πράγματα έχουν αλλάξει και θα πρέπει να κοιτάξουμε να ανεβούμε στην παγκόσμια κατάταξη. Ίσως έχουμε κάποια ισχυρή επανάσταση, βλέπουμε ότι υπάρχουν επαναστάτες εδώ πέρα. Τούρκοι πατριώτες, σοσιαλιστές, Αρμένοι πατριώτες, έχουμε και κομμουνιστές, υπάρχουν και οι Ιρακινοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι επαναστάσεις μπορεί να διαλύσουν το κράτος μας. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε και ένα χρονοδιάγραμμα, στο πούμε έτσι, να πούμε δηλαδή ότι αν μέχρι τότε δεν έχουμε καταφέρει κάτι, να ενωθούμε την Ελλάδα, μπας και μπορέσουμε να προωθηθούμε λίγο σαν κράτος. Τώρα σκεφτούμε να πάρουμε κάποια περιοχή από εδώ πέρα, αλλά θα πρέπει να ρίξουμε λίγο την κατοχή μας φήμη, οπότε δεν θα κάνουμε κάποια τέτοια κίνηση. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει πέσει αρκετά. Πραγματικά δυστυχώς. Η Ελλάδα έχει 27-30 τεχνολογίες εξέλιξης του στρατού, εμείς έχουμε 23. Είμαστε λίγο πιο υποδιέστεροι όσον αφορά την εξέλιξη του στρατού μας. Λογικό νομίζω. Αυτό που δεν έχει η Ελλάδα σε σχέση με εμάς είναι η βιομηχανία. Νομίζω ότι εμείς είμαστε πιο καλά στη βιομηχανία. Ναι, όντως λέμε ότι η Ελλάδα δεν έχει industrial power. Οπότε ίσως στις επόμενες δεκαετίες να υπάρξει ένωση. Όταν λέμε επόμενες δεκαετίες, μην φανταστείτε πολλές. Ίσως στην επόμενη δεκαετία. Εφόσον και αν δεν μπορούσαμε να αναρριχθούμε λίγο στην παγκόσμια κατάταξη, όντας εγκλωβισμένοι στη σφαίρα περιοχής των Γάλλων. Φυσικά θα είμαστε εγκλωβισμένοι στη σφαίρα περιοχής των Γάλλων και ως Ελλάδα. Απλά θα είναι πιο εύκολο νομίζω να βγούμε να αναρριχθούμε, διότι θα είμαστε ένα τεράστιο κράτος, μια μεγάλη έκταση και νομίζω ότι είναι πιο καλή γεωγραφική θέση της Ελλάδος από το κράτος του έξω πόντου και βοηθάει πολύ περισσότερο. Επίσης, την Ελλάδα θα ασκήσουν πιο εύκολα επιρροή οι μεγάλες δυνάμεις από ό,τι ασκούν στον έξω πόντου. Θα ξαναβούμε στη συμμαχία των Γάλλων, κυρίως για ασφάλεια. Η Πολωνία έχει ξεκινήσει τους απελευθερωτικούς της πολέμους. Για να ζητάει όλη την χώρα, να ζητάει όλη την περιοχή της Λετωνίας, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η Λετωνία. Πάει να δημιουργήσει το μεγάλο πολωνικό κράτος.
Η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε. Για να πάμε, μπορούμε να φτάσουμε στο 367 που βρίσκεται εκεί πέρα τώρα η τελευταία Great Power. Μακάρι πραγματικά. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα βλέπω ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν ασκούν και τόσο εύκολα επιρροή στον Εύξηνο Πόντο. Η Ιταλία έχει επενδύσει και αυτό βοηθάει αρκετά στην επιρροή, οπότε θα περιμένουμε λίγο. Το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσεις στον Εύξηνο Πόντο και η Αυστραλία. Αυτό είναι καλό. Οπότε θα περιμένουμε λίγο. Θα βοηθήσουμε λίγο τους Βρετανούς να ασκήσουν επιρροή. Υπάρχει ισχυρή μάχη μεταξύ των μεγαλοδυνάμεων για το ποια θα προσαρτήσει τον Εύξηνο Πόντο στην σφαίρα επιρροής της. Ξέσπασε επανάσταση στην Σοβιετική Ένωση. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να πέσει το καθεστώς, όπως καταλαβαίνετε. Θα έχουμε τη δημοκρατία με σοσιαλιστική κυβέρνηση. Έχουν πάρει οι αναρχολίμπεραλ στην κυβέρνηση, την πρωτεύουσα. Θα γίνει πραξικόπημα κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε δημοκρατία ή μπορεί να έχουμε και δικτατορία των αναρχικών. Θα το δούμε συνέχεια αυτό, θα έχει ενδιαφέρον. Δύο πόντους ακόμα για να μας κάνουν friendly οι Βρετανοί και μετά από εκεί πέρα θα μπορέσουν να πάνε προς ορδαχώς για την προσπάθειά τους να μας βγάλουν από τη σφαίρα επιρροής της Γαλλίας. Σε λίγη ώρα θα έχει πέσει το καθεστώς. Ίσως έχουμε απανωτές αλλαγές, διότι υπάρχουν και άλλοι επαναστάτες. Δεν είναι μόνο οι αναρχικοί, είναι και οι σοσιαλιστές οι οποίοι διεκδικούν την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή την κατέχουν την πρωτεύουσα οι αναρχολίμπεραλς. Το κράτος έχει διαλυθεί, τα στρατεύματα δεν είναι αρκετά για να μπορέσουν να καταπνίξουν την επανάσταση. Friendly η Μεγάλη Βρετανία, πολύ ωραία. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά στην απόσχησή μας από τους Γάλλους. Κακή μας φήμη πέφτει, θα περιμένουμε και λίγο να πέσει κακή μας φήμη. Να ανοίξουν λίγο οι αγορές, πιστεύω θα ανοίξουν. Βλέπετε ότι έχει αλλάξει κυβέρνηση στη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή στη Ρωσία υπάρχει η δικτατορία των αναρχικών. Είναι οι radicals, οι ριζοσπάστες στην κυβέρνηση. Αλλά βλέπετε ότι η χώρα έχει κατακλειστεί από τους σοσιαλιστές. Οπότε θα έχουμε ξανά αλλαγή της κυβέρνησης. Η Ρωσία θα γίνει ένα δημοκρατικό κράτος με σοσιαλιστική κυβέρνηση. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολλοί σοσιαλιστές αυτή τη στιγμή. Ισχυρή επανάσταση στη Ρωσία, συνεχόμενες αλλαγές της κυβέρνησης. Νομίζω ότι δεν έχουν τη δυνατότητα οι αναρχικοί να διατηρήσουν την κυβέρνηση στην Ρωσία. Εμείς είμαστε στην 15η θέση. Σιγά σιγά θα κοιτάξουμε να μπούμε στις μεγάλες δυνάμεις. Μακάρι να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Προς το παρόν δεν έχω πάρει ποτέ την απόφαση για να ζητήσουμε τις περιοχές της Αυτοκρατορίας Τραπεζούντας, που είναι αυτές εδώ πέρα που βλέπετε, οι εξτρά περιοχές από τις οποίες έχουμε. Και νομίζω είναι μια κατάλληλη ευκαιρία, διότι αυτή τη στιγμή η Σοβιετική είναι υποδιάλυση, η Ρώση να λέμε τώρα πια καλύτερα. Η Αρμενία εντάξει δεν είναι ανοίξει σε καμιά σφαίρα επιρροής. Εκτός από την Ινδία, βλέπω ότι η Ινδία θα μπορούσε να μπει. Και το λέω αυτό διότι το Cars θα προσαρτηθεί στον Εύξηνο Πόντο τη στιγμή που θα πάρουμε την απόφαση να ξεκινήσουμε τον πόλεμο. Μπαίνουμε στο 1960, μια νέα δεκαετία.
εδώ δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε. Εργοστάσια είναι επαρχία σε στυλ απικίας, colonial province, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε εργοστάσια σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή. Δυστυχώς. Αλλά για τις κυβέρνησεις Republic και στην κυβέρνηση εννοείται είμαστε, είναι αυτή τη στιγμή οι σοσιαλιστές. Η πρωτεύουσα είναι στη Μόσχα, δεν είναι πια στην Αγία Πετρούπολη. Και στην ουσία έχουμε την Νέα Ρωσία μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Αυτή τη φορά έπεσε το κομμουνισμός πιο νωρίς, 1960. Κανονικά ο κομμουνισμός έπεσε το 90, δεκαετία του 90 έπεσε η Σοβιετική Ένωση. Έσκασε η φούσκα. Αρκετά έρεμα τα πράγματα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρουν οι Αυστριακοί. Χάσανε τελείως τα στρατεύματά τους. Η Ιουγκοσλαβία έδειξε χαρακτήρα και διέλυσε την Αυστρία, η οποία πήγε να προσαρτήσει την Σλοβενία. Ή θα ζητήσουν κάτι τώρα οι Αυστριακοί, οι Ιουγκοσλάβοι, ή θα λήξει ο πόλεμος. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία για τους Αυστριακούς. Για να δούμε λίγο πώς πάει η σφαίρα περιοχής των Γάλλων. Ακόμα μας διατηρούν, αλλά βλέπουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι friendly, ότι είναι αρκετά κοντά στο να μας βάλει σφαίρα περιοχής της. Και η αρχή φυσικά θα πρέπει να μας βγάλουν από τη σφαίρα περιοχής των Γάλλων. Προς το παρόν βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν επαναστάσεις στην Ρωσία. Πρώτες συμμαχίες από το Αζερβαϊτζάν. Να το δεχτούμε τώρα. Έχει μια στρατιωτική δύναμη, ας δεχτούμε. Είναι μια χώρα η οποία είναι στην περιοχή του Κάφκασου, οπότε μας βολεύει να είμαστε σύμμαχοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια τριπλή συμμαχία μεταξύ Πόντος, Γεωργία και Αζερβαϊτζάν. Η μόνη χώρα που είναι εκτός αυτού είναι η Αρμενία, η οποία νομίζω είναι και πιο άτυχη μέσα εισαγωγικά. Η Αρμενία σε λίγο καιρό θα είναι στη σφαίρα περιοχής των Ινδών. Η Ινδία έχει αυτήν εδώ πέρα τη σφαίρα περιοχής. Έτσι είναι η σφαίρα περιοχής αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο χάρτη. Είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν αρκετές περιοχές στην Νότια Αμερική. Τα ποσοστά του Σοσιαλιστικού Κόμματος ανεβαίνουν συνεχώς. Κάπου εδώ πέρα θα κλείσουμε και το επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο ίσως η Μεγάλη Βρετανία μας βγάλει από τη σφαίρα επιρροής της Γαλλίας. Ελπίζουμε να το κάνουν. Σε λίγο καιρό θα πιστεύω θα λήξει και ο πόλεμος μεταξύ Αυστρίας και Ιουγκοσλαβίας.